Είναι τιμή για μας που βρισκόμαστε εδώ στο Βαλτόνερο. Είναι ένα γειτονικό χωριό όπως εγώ έχω καταγωγή από το Λιμνοχώρι. Ερχόμασταν με τα πόδια από το Λιμνοχώρι για εκδρομή εδώ στο γήπεδο δίπλα στο σχολείο. Όμορφες αναμνήσεις, ένα γνήσιο ποντιακό γλέντι. Λίγα λόγια για την Ένωση. Δημιουργήθηκε το 2023. Είναι ενταγμένη στην άλλη πολιτική κληρονομιά της Ελλάδος και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τάχου Ηλιάδου Σοφία για την τιμή που μας έκανε, μας παρήχε φοιτητές για να καταγράψουν το έθιμο στα τρία χωριά. Το έθιμο είναι καταγεγραμμένο στους αναργύρους από το 1938, στο Λιμνοχώρι από το 1947 και στο Βαλτόνερο από το 1952. Ιστορικές φωτογραφίες έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει ενημερωθεί η Υπουργός η κυρία Μενδώνη και βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση του Σωματείου, η σύσταση της Ένωσης, η σχίση εν τη ενώση των τριών χωριών. Ήταν μια πρωτοβουλία των κατοίκων και των τριών προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Ορίστηκε πληρεξούσα δικηγόρος η κυρία Ζαφυρίδου και ξεκίνησε ο φάκελος η καταγραφή για να ενταχθούμε κι εμείς ως τρεις τοπικές κοινότητες στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος και κατ' επέκταση μαζί με τα 8 χωριά της Κοζάνης να ενταχθούν και τα τρία χωριά τα δικά μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Γιάση, γιατί μας παρέχει στέγη για την Ένωση και ευελπιστούμε ότι αυτή ήταν ας πούμε, συμφωνία με την περιφέρεια. Ο κύριος Βόσδου ήταν αρρωγός μας στο πρώτο επίπεδο. Δημιουργήθηκε το τμήμα το χορευτικό και τώρα ευελπιστούμε να φτιάξουμε και την κτηριακή εγκατάσταση όπως πρέπει να είναι για την άλλη πολιτική κληρονομιά με έδρα την τοπική κοινότητα Λιμνοχωρίου. Αυτή η έδρα θα έχει, στη μία πλευρά θα είναι το μουσιακό στοιχείο της Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ιωαννίδου Ελισάβετ που μας παρήχε την φορεσιά του σύζυγου της, μια ιστορική φορεσιά που είναι σε προθήκη αυτή τη στιγμή. Και ευχαριστούμε και την κυρία Ιφηγένεια Παυλίδου που συμμετείχε και στην δράση στο βίντεο κλιπ που έγινε για την Ένωση των Μωμόγερων, για την καταγραφή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στο λόγο από τον Πρόεδρο και πάλι, να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε το δικό μας κορίτσι, την Καραγιαννίδου Αντωνία, που κατάγεται από παππού Λυράρη, τον αείμνηστο Καραγιαννίδη Αντώνιο από την Ινώη Καστοριάς, όπως και από πατέρα τραγουδιστή τον Σάββα τον Καραγιαννίδη. Ευχαριστούμε επίσης τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Τσιναρίδου Φωτεινή για την μέχρι σήμερα προσφορά της. Ένα μεγάλο όμως πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιδήμαρχο Καθαριώτος και Πρασίνου, τον Τζίγατο Θωμά, όπως και στα παιδιά του συνεργείου του Δήμου για την ετοιμασία του χώρου. Ευχαριστούμε επίσης και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νικολαίδη Κωνσταντίνο για την παραχώρηση του χώρου και την μέχρι σήμερα βοήθειά του. Πέραν αυτού, να ευχαριστήσουμε την ΑΣΕΠΑ Αμιντέου για την προσφορά στα κρασιά, το ξενοδοχείο Λαγκώνα που βρίσκεται στο Λιμνοχώρι, το Τσισμαλίδι Γεώργιο για τη χορηγία των δύο μεγάλων δώρων, τους δημοσιογράφους Μαυρίδη Κωνσταντίνο από το Flash, την Vivian και το Ράδιο Λέχοβο, όπως και τον Πακρατσά Δημήτριο για τις καλύψεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Όπως επίσης θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου μας και ευχόμαστε να ακολουθήσουν στο μέλλον και άλλες πολλές παρόμοιες εκδηλώσεις, τις οποίες αναμφίβολα χρειάζεται ο τόπος μας για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστώ, καλή σας διασκέδαση και θα ήθελα τώρα, αφού είναι ο Δήμαρχος μόνο εδώ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Σεβαστέ Πατέρα,
Κύριε επίσημοι, δεν θα αναφέρω ονόματα, τους ανέφερε ο Κώστας. Αγαπητοί συνδημότες, είμαι πολύ χαρούμενος απόψε, γιατί πραγματικά αυτή η εκδήλωση των Μωμόγερων σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση. Θερμά συγχαρητήρια στον Πασούρη, τον Γιώργο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί όταν ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα, πιστεύω ότι ελάχιστοι είχαν πιστέψει ότι θα έχει αυτή την επιτυχία. Σήμερα έχουμε τους Μωμόγερους τριών χωριών, Αναργύρων, Λιμνοχωρίου και Βαλτονέρων. Και βέβαια πιστεύω ότι έχετε όλα τα εχέγγυα να ενταχθείτε κι εσείς σε αυτό που αποφάσισε η Διακυβερνητική Επιτροπή το 2016, οι Μωμόγεροι να είναι ενταγμένοι στην άλλη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ένταξη με όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε. Η προσπάθεια δική μας είναι να σας στηρίξουμε. Είναι ελάχιστα αυτά που κάνουμε. Το κύριο βάρος είναι σε εσάς, εσείς κάνετε όλη την προσπάθεια και επαναλαμβάνω ξανά ότι είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση και πιστεύω ότι του χρόνου θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμενο και βέβαια περιμένω τους Μωμόγερους. Δεν ξέρω τι ώρα θα εμφανιστούν. 12. Εντάξει, θα τους περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Καλή διασκέδαση. Την απονομή, την κυρία Ιωαννίδου Ελισάβετ, παρακαλώ να παρευρεθεί. Και η κυρία Ιφηγένεια Παυλίδου. Κυρία Ιωαννίδου Ελισάβετ, κυρία Παυλίδου Ιφηγένεια, και αυτό το παιδί. Εσείς έχετε την κυρία Ιωαννίδου. Ήρθαμε και για την προσφορά της. Του Πόντου, στο Πέτο. Το άλλο το έχει στο χέρι του. Βεβαίως μπορείς. Ό,τι θες. Το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, τους κυρίους και τις κυρίες. Σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι αυτή την ώρα, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο Δολιάση, τον κύριο Μπασούρη Γιώργο, τον Κώστα τον Μελισσανίδη, και τον κύριο Γιώργο Θεσμελίδη και όλον τον κόσμο. Χρόνια πολλά, υγεία να έχουμε και εμείς οι γέροι να έχουμε καλά γεράματα. Φτάσει, να σε ξέρονται, να σε ξέρονται, φτάσει, να σε ξέρονται, φτάσει. Πάμε να χορέψουμε. Χάνω και τέρω το φως, πώς να ελέγχω εσένα μπως. Χάνω και τέρω το φως, πώς να ελέγχω εσένα μπως. Έπαρ' με στην καλή ομός που αλεύτα Παναγός. Έπαρ' με στην καλή ομός που αλεύτα Παναγός. Για δε σώμα ή τη σένα, εγώ έχασα τη χρά. Κι θέλω εγώ παρά, μόνο αν είσαι γερά. Κι θέλω εγώ παρά, μόνο αν είσαι γερά. Η καρδιά βρουλή
Χριστού η μάνα, για να δωρίσουν την πατσιά στο